Ναι, να συνεχίσουμε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη, που είναι στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος αυτή για εσάς, κύριε Στρατούλη. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί έχουμε και το βιβλίο σας από σήμερα. Εκδόσεις Τόπος. Α, πείτε μας. Σήμερα γίνεται η παρουσίαση. Ναι, καταρχήν από ό,τι φαίνεται στο τραπέζι, έχω τα περισσότερα πτυχία, γιατί έχω δύο πτυχία πανεπιστημίου και διδακτορικό. Οπότε, εντάξει, φαίνεται τάχα τα τυπικά προσόντα όταν είχα γίνει υπουργός κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό είναι για αστείο, βέβαια, ναι, γιατί τα κόμματα πρέπει να αντιπαρατίθενται κυρίως για την ουσία των πολιτικών που εφαρμόζονται και όχι για τα τυπικά προσόντα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα απόψε, την ώρα που στη Βουλή θα γίνεται η αντιπαράθεση για τον κρατικό προϋπολογισμό στην κορύφωσή της, γιατί σε λίγο, 6,5 ώρα που παρουσιάζεται το βιβλίο μου, θα αρχίσουν σιγά σιγά να ετοιμάζονται οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλάνε. Εμείς κάνουμε μεγάλη εκδήλωση στο Τριανών για την παρουσίασή του. Είναι ένα βιβλίο, το τρίτο κατά σειρά που έχω βγάλει. Τα δύο προηγούμενα ήταν πολιτικά, αυτό είναι βαθύτατα κοινωνικό. Ο τίτλος είναι «Όταν γεννιέσαι τρεις φορές, δωρεά οργάνων ίσον δώρο ζωής». Και με αυτό το βιβλίο προσπάθησα να αξιοποιήσω το γεγονός ότι έκανα δύο μεταμοσχεύσεις νεφρού μέσα σε μία δωδεκαετία με δωρεά οργάνων. Να αξιοποιήσω αυτή την εμπειρία μου, την εμπειρία επανάκτησης της ζωής μου ουσιαστικά, για να συμβάλλω στην καμπάνια που γίνεται ή πρέπει να γίνεται στη χώρα μας για να αυξηθεί η δωρεά οργάνων, γιατί είμαστε τελευταίοι στη δωρεά οργάνων και στις μεταμοσχεύσεις, με αποτέλεσμα να υποφέρουν πάρα πολλοί ασθενείς τελικού σταδίου ή και πολλοί να χάνουν τη ζωή τους, και να συμβάλλω να φύγουμε από την τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ταιριάζει στην πατρίδα μας κάτι τέτοιο, γιατί είμαστε ένας λαός με μεγάλη ιστορία, πολιτισμό, και είμαστε και ένας λαός και με έμπρακτα δείγματα αλληλεγγύης. Η δωρεά οργάνων είναι μια κορυφαία πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης, αλτρουισμού και ανθρωπισμού. Είναι μεγαλείο ανθρώπινο να χάνεις τον άνθρωπό σου να πεθαίνει και εσύ εκείνη την ώρα να δωρίζεις τα όργανά του και ο θάνατος του αγαπημένου σου προσώπου να γίνεται γέφυρα ζωής για ασθενείς συνανθρώπους. Αλήθεια. Δηλαδή από τη δωρεά οργάνων, να ξέρετε, σώζονται 8 άνθρωποι, σώζεται η ζωή τους, και από τη δωρεά ιστών ή κυτάρων 100 άνθρωποι. Δεν είναι λίγο πράγμα, και θεωρώ απαράδεκτο να είμαστε τελευταίοι, και θεωρώ ότι και οι πολίτες θα πιστούν, και θα συμβάλλω σε αυτή την καμπάνια, και κυρίως θα πιέσω με το βιβλίο και την πολιτεία για να υπάρξουν δημόσιες πολιτικές ώστε να υπάρξει βελτίωση σε αυτό το τομέα. Αυτό το δημόσιες παίζεται αυτή την περίοδο. Ναι, έχετε δίκιο ότι παίζεται, και γι' αυτό το τονίζω κι εγώ. Γιατί κοιτάξτε, στη χώρα μας έχουμε 5 μεταμοσχευτικά κέντρα. Πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό, με χρήματα, με υποδομές, με το αναγκαίο προσωπικό. Έχουμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου εκεί είναι η πηγή των οργάνων. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας παθαίνουν τον εγκεφαλικό θάνατο οι ασθενείς, οι σοβαρά ασθενείς, που πρέπει να ενισχυθούν με το κατάλληλο προσωπικό και ιατρικό προσωπικό, γιατί δεν είναι ανταλλακτικά το να παίρνεις όργανα από έναν άνθρωπο που πεθαίνει να τα δίνεις σε κάποιον άλλο. Δεν είναι ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Χρειάζεται ειδικευμένος γιατρός να μιλήσει στους συγγενείς, να τους πει για την αξία της δωρεάς των οργάνων. Χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια και καμπάνια, δημόσια καμπάνια από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων που γίνεται, αλλά πρέπει να γίνει σε όλους τους κοινωνικούς χώρους και από όλους τους κοινωνικούς, επιστημονικούς και ιατρικούς φορείς, ακόμα και στην τρίτη ηλικίου, στο βιβλίο της βιολογίας. Για να γίνει συνείδηση, να αποκτήσουν ενημέρωση οι πολίτες, ο ελληνικός λαός, η νεολαία, ότι η δωρεά οργάνων είναι πραγματικά δώρο ζωής που μπορεί να δώσει ελπίδα και ζωή και υγεία σε συνανθρώπους τους. Είναι ένα σπουδαίο μήνυμα αυτό, κύριε Στρατούλη. Και ένα κοινωνικό μήνυμα. Να εισακουστείτε. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας και τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Διαμαντή Σεϊτανίδη από το newman.gr. Τι κάνετε? Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, και θέλω να συνεχίσω αυτό που λέει ο κύριος Στρατούλης. Τις συζητήσεις που κάνουμε συνήθως εδώ στο Κόντρα, οι απόψεις μας με τον κύριο Στρατούλη δεν συμπίπτουν κατά κανόνα. Ναι, είναι στην κόντρα αυτό που λέει. Ναι, πέραν του σεβασμού, δεν το συζητώ, εννοείται ότι υπάρχει σεβασμός, αλλά θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικό
το παράδειγμα ενός πολιτικού που χρησιμοποιεί, το λέω εντός εισαγωγικών, το χρησιμοποιεί την προσωπική του περιπέτεια και την προσωπική του δοκιμασία για να περάσει ένα μήνυμα πέρα από τα στενά όρια της πολιτικής. Αλήθεια. Είναι εκπληκτικό και δυστυχώς δεν είναι ο κανόνας στην πολιτική ζωή αυτή του τόπου. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλώσει τη ζωή τους μέσα στην πολιτική να έχουν τη δυνατότητα, πρώτα απ' όλα να έχουν την ικανότητα και δεύτερον να έχουν τη δυνατότητα να μιλούν και για θέματα που δεν αφορούν στη στενή πολιτική αντιπαράθεση, γιατί ο κόσμος μπορεί να του αρέσει και του αρέσει η πολιτική κουβέντα, αυτό που εμείς λέμε στην δημοσιογραφική και πολιτική αργό, το πολιτικό κουσκούς, η πολιτική κουβέντα, αλλά νομίζω ότι περισσότερο εμπνέεται και περισσότερο επηρεάζεται από τέτοιου είδους κινήσεις όπως αυτές του κυρίου Στρατούλη και νομίζω τελικά ότι ο πολιτικός, κυρία Γιάμαλη, δεν πείθει τους ανθρώπους με αυτά που λέει, αλλά πείθει τους ανθρώπους με αυτά που κάνει. Και γι' αυτό αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στον κύριο Στρατούλη για αυτή την τιμή. Να είστε καλά και να υπογραμμίσω ότι οι δημοσιογράφοι, είναι εντυπωσιακό ότι οι δημοσιογράφοι που γράφουν σε εφημερίδες είναι σε μέσα ενημέρωσης οποιασδήποτε πολιτικής απόχρεωσης και ανεξαρτήτως ιδεολογικής και πολιτικής τοποθέτησης, αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή και πρόβαλαν πάρα πολύ θετικά, μα πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενα το βιβλίο. Είναι σημαντικό νομίζω αυτό καλό το πράγμα και θέλω να το υπογραμμίσω. Καλό τάξιδο, και για... να είστε καλά. Κύριε Στρατούλη, και να φτάσει και το μήνυμα πέρα από το βιβλίο εκεί που πρέπει.